Είμαστε εδώ σήμερα όλοι εμείς, τα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι από τα σωματεία της περιοχής και άλλοι συνάδελφοι, για να δηλώσουμε ότι οι τρεις συνάδελφοι και συναδέλφισες που παραπέμπονται στο πειθαρχικό πρώτον δεν είναι μόνοι τους. Δεν είναι τρεις, είμαστε 3.000, 30.000, είμαστε όλοι μαζί. Yeah. Το ένα είναι αυτό. Η διαφθήση παρανόμη! Είμαστε όλοι απέργοι! Η διαφθήση παρανόμη! Είμαστε όλοι απέργοι! Το δεύτερο είναι ότι είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι αν τολμήσει να συνεχίσει αυτή την τακτική των πειθαρχικών διώξεων απέναντι στο δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών, θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά και πρέπει να καταλάβει καλά αυτό που τους είπαμε και στην τελευταία συνάντηση. Ότι αν τολμήσουν να ακουμπήσουν εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου, θα πάρουν και όλη την ευθύνη τους για αυτό που θα συμβεί το Σεπτέμβρη. Για αυτό που θα συμβεί σε όλη την Ελλάδα, θα πάρουν την ευθύνη τους για την κατάσταση που θα δημιουργήσουν ήδη στα σχολεία. Αυτά τα δύο εισαγωγικά. Δεύτερον, η Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο με ανακοίνωσή του, καταγγέλει την απόφαση, την απαράδεκτη, της αναπληρώτριας διευθύντριας εκπαίδευσης να στείλει κλήση στο πειθαρχικό σε τρεις συναδέλφους και συναδέλφισες που συμμετέχουν στην απεργία αποχή που έχει κηρύξει ο κλάδος και με την απόφαση στις 2 του Απρίλια από την Ολομέλεια Προέδρων και την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης της 93ης που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε. Αυτή η απόφαση, και το λέω έτσι όπως το νιώθω, είναι άθλια, είναι αντισυναδελφική, είναι απεργοσπαστική. Γιατί οι συνάδελφοί μας δεν παρέλειψαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως εκπαιδευτικοί, ούτε επέπεσαν σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα. Οι συνάδελφοί μας, και είναι προς τιμήν τους και προς τιμή των χιλιάδων που δίνουμε τη μάχη σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν σε μια απόφαση που έχει πάρει ο κλάδος. Αυτή η απόφαση ένα σκοπό έχει μόνο. Να τρομοκρατήσει, γιατί είναι το μόνο που έχει απομείνει τελικά στην κυβέρνηση. Γιατί δεν υπάρχει κανένας συνάδελφος, κανένας εργαζόμενος που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην εκπαίδευση, που να μην καταλαβαίνει ότι αυτό που ονομάζει κυβέρνηση αξιολόγηση είναι μια σκληρή αντιεκπαιδευτική κατηγοριοποίηση των σχολείων. Και κάτι ακόμα θα το πω πάλι όπως το νιώθω. Γιατί εδώ νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να εκφράζεται και με τη μέσα καρδιά. Η αναπληρώτρια διευθύντρια και η διευθύντρια εκπαίδευσης έχουν προσωπική ευθύνη για αυτή την πράξη τους. Προσωπική ευθύνη! Γιατί είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη σε όλη την Ελλάδα, οι πρώτοι που προβαίνουν σε αυτή την επέσχυτη πράξη, παίρνοντας το ρόλο του λαγού της κυβέρνησης και του Υπουργείου, αυτό κάνουν, θέλοντας να ανοίξουν το χώρο των διώξεων και ξέρετε συνάδελφοι και συναδέλφες, και το λέμε για να καταγραφεί, να καταγραφεί και να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα, ότι όποιος επιλέγει αυτό το δρόμο, πέφτει αργά ή γρήγορα στην ανυποληψία. Γιατί οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα είμαστε εδώ και του χρόνου και του παραχρόνου και για πάντα για να στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο. Όσοι όμως παίρνουν τέτοιες θέσεις απέναντι στον κλάδο, θα πέσουν στην ανυποληψία.